Και όταν το σκέφτομαι αυτό, συγκινούμε. Και συγκινούμε αντρικά. Ζώρικα. Όχι όπως συγκινείται μια γυναίκα με αυτόν τον εύκολο συναισθηματισμό που την διακατέχει. Μια γυναίκα, περνάω τους προάλλες, με συγχωρείτε, έξω από ένα περίπτερο. Βλέπω τρεις γιαγιάδες να κάθονται έξω στο νάιλον και να έχουν βελάκι στο κλάμα. Λέω για αυτό το νάιλον που είναι γύρω-γύρω από το περίπτερο και το κάνει να μοιάζει με σούπερ μάρκετ. LCD μέσα, οι γιαγιάδες έχουν βελάκι στο κλάμα. Λέω κανένα σου λέει, μα θα βλέπουν. Κοιτάζω μέσα, Braveheart. Και είναι η στιγμή που ο Μέλ Γκίμπσον φυλάει την νεκρή αγαπημένη του και να έχουν βελάξει στο κλάμα. Και εκείνη τη στιγμή συνειδητοποιώ ότι μια γυναίκα για να κλάψει δεν χρειάζεται σενάριο. Θέλει slow motion, συγκινητική μουσική και κοντινό στη φάτσα κάποιου ηθοποιού. Κώστα! Έλα ρε! Κάτι έχει κολλήσει στο παπούτσι σου, ρε. Και cool. Αυτή η ψεύτικη ευαισθησία των γυναικών για χρόνια υπήρξα θύμα. Για χρόνια πίστευα ότι η γυναίκα είναι μονίμως το θύμα και ο άντρας ο θήτης. Ακόμα και το σεξ από One Night Stand το θεωρούσα κακό πράγμα. Έχω πάρει κορίτσι από μαγαζί για να το πάω σπίτι μου. Έχω φρενάρει στη μέση της διαδρομής και έχω πει: πήγαινε σπίτι σου, δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Αυτό, κυρίες μου, τελείωσε. Γιατί είναι πλέον μια μηχανή αναζήτησης και διεκπαιρέωσης σεξ. Ψάχνει, βρίσκει, φεύγει. Και όταν δεν βρίσκει, πληρώνει. Και στην δική μου περίπτωση, κυρίως, πληρώνει. Δεν είναι ντροπή. Κυκλοφορώ με το μηχανάκι όπου βλέπω στούντιο, μπαίνω. Έκανα ένα λάθος στις προάλλες και αντί να μπω σε στούντιο, μπήκα σε στούντιο δραματοθεραπείας. Αντί να δω τους συνηθισμένους πελάτες, είδα ανθρώπους να κάνουν χαιρετισμό στον ήλιο. Έρχεται μια πανέμορφη κοπέλα, μου λέει, καινούριος. Ναι, της λέω, είναι 50 ευρώ, μου λέει. Της τα δίνω, ο πρώτος μήνας είναι δωρεάν. Ενθουσιάζομαι. Ειλικρινά, δεν βγαίνουν τα νούμερα. Όταν με βάλαν με άλλους 12 να τρέχω γύρω από έναν κάκτο και να λέω τελεία, συνειδητοποιώ ότι κάποιο λάθος έχει γίνει, ντρέπομαι όμως και μένω. Δάσκαλος λουζέρι του κερατά. Χέτη βαμμένη κομωδινή, εξιντάρι που το έπαιζε τζόβενο, που έκανε κατακόρυφα και που πέφτανε τα κέρματα από τις τσέπες. Σας μιλούσε με στήλη, μωράκια μου, σήμερα θα πιάσουμε τους δαιμονές μας από το χέρι και θα τους πάμε μια βόλτα. Και μετά θα βουτήξουμε όλοι μαζί στα σκοτάδια. Σηκώνει έναν τύπο, ο οποίος ήταν 50 χρονών, ταξιτζής και απελπισμένος. Είχαμε το ίδιο κίνητο. Του λέει, βγάλε τα σκοτάδια σου. Τι να κάνει ο άνθρωπος, αρχίζει να ουρλιάζει. Μπορώνεται ο δάσκαλος. Ναι, μωράκι μου, κι άλλο. Ναι, μωράκι μου, κάνω ό,τι σου βγαίνει, κάνω ό,τι σου βγαίνει. Κατέβασε το κουρτινόξυλο. Όχι, μωράκι μου, τι θέλουμε τη σχολή. Σηκώνει μετά άλλες δύο. Λέει, μωράκι μου, σήμερα θα παράξουμε κείμενο, θα παράξουμε δράση. Λοιπόν, έχουμε αυτό σχεδιασμό, έχει κερδίσει η Εθνική Ελλάδα. Μία πυροβολάει, η άλλη προσπαθεί να την εμποδίσει και κατά λάθος την τραβάει και τη σκοτώνει, εντάξει. Ναι, δάσκαλε. Φοβερή στιγμή υποκριτικές. Γίνεται πιου, πιου, πιου. Μα μην το κάνεις, δεν είναι σωστό. Όχι, κέρδισε η Ελλάδα, κέρδισε η πατρίδα μου. Πιου, πιου. Μα μην το κάνεις, δεν είναι σωστό. Μα άσε με, πανά, θεμά, σε, παν. Μπράβο, μωράκια μου, τώρα μία θέλω να λέει το όνομα της άλλης. Κατερίνα! Νάντια! Κατερίνα! Νάντια! Μπράβο, μωράκι μου, τώρα εσύ με το όπλο πρότεινε κείμενο, πες κάτι. Κατερίνα! Τι έχεις! Έχει συμβεί, παιδιά, στη ζωή μου, έχει συμβεί στην πραγματικότητα αυτό. Σηκώνει και εμένα. Λέει, εσύ, μωράκι μου.
Ξεκινηγάνε και εσένα οι μάγισσες. Ναι, εσύ που κρύβεσαι πίσω από το γιούκα, σε βλέπω. Σήκω πάνω. Και με σηκώνει και με βάζει με μια γυναίκα που πιο ξινό πλάσμα στη ζωή μου δεν έχω ξαναδεί. Αυταρχική, με ύφος που σε κοιτούσε λες και είσαι σκουπίδι. Με αυτό το ύφος που λέει, είμαι πολύ αξιοπρεπής για σένα, σκατόγιφτε. Αυτό το ύφος που λέει, ποιος νομίζεις εσύ που πιστεύεις ότι μπορείς να με γαμίσεις. Που αν ήταν δεινόσαυρος από το Jurassic Park, θα ήταν από αυτούς τους μικρούς που κάνουνε... και διασταυρώνονται τα βλέμματά μας και την ερωτεύουνε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Ήσασταν καταπληκτικοί. Μου πέσε το iPhone στη θάλασσα. Χρειάστηκε να μείνω 20 μέρες χωρίς κινητό. Και τώρα πια μπορώ να το πω. Καλύτερα να έχανα συγγενή.